Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Περάστε, περάστε, ναι, καθίστε. Πάρτε μαζί το αφέψιμά σας ή το φαγόσιμό σας και καθίστε σιμά μου. Με αφορμή λοιπόν την κυκλοφορία της σειράς The Last of Us, σήμερα θα μιλήσουμε για τις ταινίες Harry Potter. Ναι ρε, ναι, γιατί δεν κατάλαβα, έχετε πρόβλημα. Εγώ ήθελα να μιλήσω για ταινίες Harry Potter, δεν κατάλαβα τι ζωή τραβάτε. Ελάτε λοιπόν μαζί μου σήμερα να κατατάξουμε όλες τις ταινίες Harry Potter από τη χειρότερη προς την καλύτερη, προσέξτε. Τις ταινίες Harry Potter είπα, όχι τις ταινίες Fantastic Beasts. Το ξεκαθαρίζω. Τις ταινίες Fantastic Beasts βάλτε στις τελευταίες από τώρα. Είπα λίγο πιο πριν εμένα από τη χειρότερη προς την καλύτερη, αλλά τώρα χειρότερη. Όταν μιλάμε για το franchise του Harry Potter, η χειρότερη από τις καλύτερες. Αυτά. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω. Εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία μα καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινά. Νούμερο 8. Ο Εχμάλωτος του Άζκαμπαν. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Εχμάλωτος του Άζκαμπαν είναι μια πολύ ξεχωριστή ταινία για το franchise, ρε παιδί μου, και αν εξαιρέσεις το πολύ όμορφο ταξιδάκι που σε πάει, το τέλος της πάντα, εμένα τουλάχιστον, με αφήνει ανικανοποίητο. Μιλάμε, παιδιά, για την τρίτη σε σειρά ταινία Harry Potter, η οποία ξεκινάει, ρε παιδί μου, έτσι να δίνει στο θεατή κάποια δείγματα σκοτεινιάς. Σου κλείνει έτσι το ματάκι, ρε παιδί μου, ένα τσικ, ώστε να καταλάβεις ότι στο μέλλον, ρε παιδί μου, θα έρθει ο μεγάλος, ο άρχοντας. Ξέρετε ποιος. Μπορεί όμως, κυρίες και κύριοι, να την έχω αυτή την ταινία στην τελευταία θέση αυτής της κατάταξης. Όμως, αυτή η ταινία μέσα της έχει τη σκηνή που μου σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια. Τη σκηνή που με έκανε από τα νεύρα μου να σταματήσω να βλέπω την ταινία και να επιστρέψω πάλι σε αυτό το franchise ένα χρόνο μετά. Now look at him. Those are the smell of the trees and the wind blows through him. Why don't we just set him free? Τρελαίνομαι, παιδιά, με το που βλέπω αυτή τη σκηνή που λέτε, παρατάω το franchise και ένα χρόνο μετά επιστρέφω, βλέπω όλη την ταινία και καταλαβαίνω ότι όλη η ζωή μου, για ένα χρόνο τουλάχιστον, ήταν ένα ψέμα. Γιατί τελικά ο Buckbeak μια χαρά το κεφαλάκι του στη θέση του το είχε, δεν του κόπηκε ποτέ. Και για όσους δεν θυμούνται, αυτό έγινε γιατί γύρισαν στο χρόνο πίσω ο Χάρη με την Ερμιόνη μέσω ενός μεταγιών που είχε που μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου. Το οποίο, okay, το βρίσκω συμπαθητικούλη, αλλά από την άλλη το βρίσκω και λίγο σεναριακά φθηνό. Αλλά εντάξει, σε ένα μαγικό κόσμο είμαστε. Όλα επιτρέπονται, τι να κάνω. Δεν έχει, ρε παιδιά, πολλά ο Εχμάλωτος του Άζκαμπαν, πολλές συγκινήσεις να περιγράψω. Εκτός δηλαδή από το τέλος της ταινίας, όπου στην ουσία αθωώνεται, στα δικά μας μάτια τουλάχιστον, ο Sirius Black και από δολοφόνος των γονιών του Harry Potter μετατρέπεται σε απλά νονός που στηρίζει το Harry Potter. Okay, εντάξει, σημαντικό setup για τις επόμενες ταινίες, το καταλαβαίνουμε, αλλά παιδιά, δεν είναι και η κόρυφος του αιώνα. Δικαιολογείται όμως, παιδιά, γιατί είναι από τις πρώτες ταινίες του franchise και οι πρώτες ταινίες κάνουν τη βρώμικη δουλειά του exposition ώστε να έρθουν οι άλλες και να δώσουν πόνο. Νούμερο 7. Η κάμερα με τα μυστικά. Η ταινία με την καλύτερη αναπαράσταση influencer που έχει υπάρξει ποτέ. Nice big smile, Harry. Together you and I rate the front page. Και μιλάω φυσικά, παιδιά, για τον Κομπογιαννίτη μάγο, παύλα συγγραφέα, παύλα διασημότητα, τον Lockhart, στον οποίο μπροστά, παιδιά, ακόμα και ένας ταχυδακτυλουργός μοιάζει μπροστά του, λες και είναι ο Dumbledore. Όπως λοιπόν και οι περισσότεροι influencers, ο Lockhart το παίζει κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που όντως είναι, ώσπου έρχεται η κατάλληλη στιγμή και ξεφτυλίζεται, γιατί, παιδιά, αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα έρθει και θα σε ξεφτυλίζει εντελώς. My books wouldn't have sold half as well if people didn't think I'd done all those things. You're a fraud. You've just been taking credit for what other wizards have done. Φοβερό λοιπόν το ηθικό δίδαγμα αυτής της ταινίας, πρέπει να το ομολογήσω και πιο επίκαιρο και από ποτέ, έτσι. Πέραν αυτού όμως, η ταινία καταπιάνεται με μία μυστική κάμαρα την οποία μπορεί να ανοίξει μόνο ο κληρονόμος του Σλίθεριν και να βγάλει έξω, ρε παιδί μου, το κακό που θα αφανίσει όλους τους λασποαίματους. Και μήνυμα ρατσισμού δηλαδή η ταινία. 2-1, έτσι, τι άλλο θέλετε. Ο βασικός λόγος λοιπόν που με κάνει να τη βάλω στο νούμερο 7 είναι, παιδιά, ο περίεργος, θα έλεγα, αριθμός της. Γιατί η συγκεκριμένη ταινία κάνει πάρα μα πάρα πολλές κυλίτσες, όμως αυτό που την σώζει στο τέλος και την κάνει μια καλή ταινία, μια ok ταινία, είναι το τέλος της. Όπου μέσα σε αυτό το τέλος υπάρχει και ένα πολύ όμορφο plot twist και ξέρετε για ποιο plot twist λέω, γι' αυτό με τον αναγραμματισμό του ονόματος Tom Marvolo Riddle που αν το αλλάξεις γίνεται...
πραγματικά αναρωτιέμαι πού αλλού πρόσφατα έχω δει να γίνεται κάτι ανάλογο. Teresa Elglau. It's an anagram for Laurel Gates. Α, ναι, ρε, ναι, βέβαια, εννοείται ότι θα γινόταν και αυτό στην σειρά Harry Potter. Στο Γουέντενο. Το λοιπόν, στο τέλος, εκτός από αυτό το plot twist, πιο μετά έχουμε και μία, να την πω, decent μάχη, εντάξει, δεν τρελώνουμε κιόλας, αλλά μόνο στην ιδέα ότι έστω και σαν ανάμνηση εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Voldemort. Ένα δέο σε πιάτη. Νούμερο 6. Φιλοσοφική λήθος. Να το πω από τώρα για να φεύγει. Μία από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Τέλος. Μιλάμε φυσικά, για ποιους δεν έχουν καταλάβει, για την πρώτη ταινία του franchise, αυτή που τα ξεκίνησε όλα. Για την ταινία που οι πρωταγωνιστές μας στην κυριολεξία ήταν ακόμη μωρά. Για την πιο family friendly Harry Potter ταινία, και είναι και λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί είναι η πρώτη και ακόμη ο Voldemort δεν έχει προλάβει να απλώσει το σκοτάδι του στον κόσμο. Σε αυτή την ταινία λοιπόν έχουμε απ' όλα. Έχουμε την αρχική της σκηνάρα με τον γράμμα, το ανεμοστρόφιλο που τα κάνει όλα όπα μέσα στο πατρικό του Harry. Έχουμε το πρώτο ραβδί του Χάρη, έχουμε την πρώτη αντίδραση του Χάρη όταν είδε το Hogwarts, έχουμε την επιλογή αδερφότητας από το καπέλο, έχουμε το πρώτο πιάσιμο μπάλας του Χάρη. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τα πρώτα από όλα του Χάρη. Με άλλα λόγια, σας είπα τον λόγο για τον οποίο αυτή η ταινία έχει προσπεράσει στις άλλες δύο. Όπως και να το κάνεις, αυτές ρε παιδί μου, οι πρώτες εμπειρίες είναι ένα τσιτάκι από μόνες τους. Το plot twist με τον κεκέ δάσκαλο άμυνας κατά των σκοτεινών δυνάμεων που οι περισσότεροι ρε παιδί μου έχουμε μια ημικρανία και μας πονάει πίσω το κεφάλι μας, αυτός είχε πάλι πονοκέφαλο αλλά είχε από πίσω το Voldemort. Ωραία κι αυτή σαν σεναριακή ιδέα, ωραίο plot twist, αλλά λίγο αειδιαστικό. Και λίγο κακό CGI, το λες. Λίγο το ότι το όλο θέμα σε αυτή την ταινία στηρίζεται στη δύναμη της αγάπης. Λίγο το ότι η τιμωρία των μαθητών για το ότι έμειναν μέχρι αργά ξύπνοι ήταν να τους πάνε στο απαγορευμένο δάσος τη νύχτα για εκδρομή. Δεν με κάνουν να τη βάλω σε πιο υψηλή θέση αυτή την ταινία. Και ναι, ξέρω Κωστάκι από το Φάληρο ότι όλο το franchise Harry Potter στηρίζεται στη δύναμη της αγάπης, αλλά εμένα εδώ με χάλασε. Τι πρόβλημα έχεις, ρε? Πραγματικά έτσι και πέτυχα Κωστάκι από το Φάληρο που βλέπει αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να δω τη φάτσα του που θα ψάχνετε γύρω-γύρω από που τον κοιτάω. Νούμερο 5. Το κύπελο της φωτιάς. Είναι Θωμά ταινιάρα το κύπελο της φωτιάς? Είναι. Είναι μία από τις πιο ξεχωριστές ταινίες του franchise, αν όχι η πιο ξεχωριστή. Έχει Ανάσταση και πρώτη κανονική εμφάνιση Voldemort. Έχει. Έχει αμούστακο Ρόμπερ Πάτινσον να βλέπει τα ραδίκια ανάποδα στο τέλος. Ναι, έχει. Στοιχεία τρόμου και σκοτάδι. Καρά έχει. Τότε γιατί διάολο την έβαλε στο νούμερο 5 μας, λες? Καταρχάς, μη φωνάζεις. Και κατά δεύτερον, θα σου πω ότι βρίσκεται στο νούμερο 5 γιατί αυτή η ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 4 έχει ένα τσιτάκι που όποιος ξέρει τον Θωμά από παλιά σε αυτό το κανάλι θα ξέρει ότι τον πιάνει πάντα. Με κερδίζει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Στο επόμενο όμως θα πούμε αυτά. Το κύπελο της φωτιάς λοιπόν είναι, ναι, μία από τις αγαπημένες μου ταινίες του franchise. Δεν ήταν πάντα, παιδιά, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Μετά από πολλές θεάσεις την εκτίμησα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσες φορές προσπάθησα να τη δω, πιο παλιά τουλάχιστον, μ' είχε πάρει στα μισά ο ύπνος. Και αυτό γιατί, κακά τα ψέματα, μια αρκετά μεγάλη κυλίτσα στα μισά της, την κάνει. Αλλά παιδιά, ο κύριος λόγος που το κύπελο της φωτιάς βρίσκεται στο νούμερο 5 είναι το άθλιο χίπικο μαλλί του Χάρι Πότερ που τον κάνει να μοιάζει λες και είναι αποτυχημένο στάδιο ψάλτης. Ήθελα να ξέρω ποια διάνοια που κόβει το μάτι της, του έφτιαξε αυτό το μαλλί, το κοίταξαν και είπανε «Α, ωραίο, το κρατάμε». Κάθε μακά... ρε... κάθε φορά σας λέω που θα δω τον Harry Potter να εμφανίζεται στην οθόνη σε αυτή την ταινία, έτος αγώνι λίγο δεξιά φεύγει. Ευτυχώς, παιδιά, όμως αυτή την ταινία έρχεται όλα να τα ανατρέψει και να τα συγχωρήσει το τέλος της. Και μιλάω φυσικά για την παγίδα στην οποία πέφτουν ο Cedric με τον Harry Potter και με όλη αυτή τη φάση που καταλήγει στην Ανάσταση του Voldemort και στον θάνατο του Cedric. Σκηνάρα αξέχαστη, παιδιά, που επαναλαμβάνω σώζει ολόκληρη την ταινία και την εκτοξεύει στο νούμερο 5. Νούμερο 4. Η κλήρη του θανάτου. Σαν Θωμάς δεν γίνεται, δεν επιτρέπω εγώ να μην έχω σε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου την μία εκ των δύο ταινιών Harry Potter οι οποίες δεν έχουν happy ending. Βέβαια δεν έχει γιατί στην ουσία είναι μία ταινία αυτή και η επόμενη που έσπασα στα δύο, αλλά εμένα δεν με νοιάζει, εγώ το πιάνω κανονικά. Το πρώτο μέρος των κλήρων του θανάτου λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη θέση γιατί σε αυτή την ταινία γνωρίζουμε ουσιαστικά τον χαρακτήρα του Voldemort. Σε αυτή την ταινία καταλαβαίνεις το πόσο κακός είναι ο σκοτεινός άρχοντας, το πόσο αδίστακτος είναι, πόσο τον τρέμουν όλοι και πώς είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα ώστε αυτός να κυριαρχήσει στο τέλος.
πάση θυσία. Θυσιάζει παιδιά και δικούς του για πλάκα. Ποιους δικούς του, δηλαδή δεν υπάρχουν δικοί του. Μόνος του είναι αυτός, για την πάρτι του μόνο. Και εκτός αυτού, ολόκληρη την ταινία, παιδιά, την κατακλείζει ο θρήνος για το χαμό του Dumbledore που έγινε στην προηγούμενη ακριβώς ταινία. Μιλάμε, παιδιά, λατρεύω την καταχνιά που υπάρχει σε αυτή την ταινία, λατρεύω το σκοτάδι της, λατρεύω το ότι είναι βουτυγμένη στον λιγμό, στην λύπη και τον θυμό. Οι κακοί εδώ πέρα, παιδιά, δεν αστείευονται. Κυνηγάνε τους πρωταγωνιστές μας όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Μέσα στο Hogwarts, έξω από το Hogwarts, στην πόλη, μέσα σε καφετέρειες, παντού ρε. Και έχουν καταλάβει και το Υπουργείο Μαγείας. Με άλλα λόγια, και επισήμως η Χούντα στον κόσμο του Harry Potter έχει έρθει και έχει δέσει κανονικότατα. Το μόνο που δεν μου αρέσει, παιδιά, σε αυτή την ταινία είναι που στα μέσα της περίπου το πιάνει αυτή η ζήλια των Ρον, επειδή φοράει το μενταγιόν που είναι πεμπτουσιωτής και στην ουσία του φέρνει θυμό, ρε παιδί μου. Και μου τη σπάει αυτό και με κάνει να βαριέμαι. Πρώτον, γιατί φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρη αντιγραφή από το Lord of the Rings franchise. Και δεύτερον, γιατί δεν μου φαίνεται, ρε παιδί μου, να έρχεται και να κάθεται οργανικά μέσα στο σενάριο. Μου φαίνεται ξεκάρφωτο εντελώς. Και το λέω αυτό γιατί το ίδιο ακριβώς γίνεται λίγο πριν και με τον Harry Potter, ο οποίος το φοράει αυτό το μενταγιόν, νευριάζει, του το βγάζει. Μάλλον του λέει η Ερμιόνη να το βγάλει, το βγάζει και μετά από λίγα δευτερόλεπτα του φεύγει αυτό. Ενώ στον Ρον του μένει για κάτι μέρες. Γίνεται δηλαδή με άλλα λόγια μόνο και μόνο για να φύγει για κάποιες μέρες ο Ρον και να επιστρέψει την κατάλληλη στιγμή για να σώσει την κατάσταση. Εμένα δεν μου αρέσει. Συμπαθάτε με. Όπως λέει λοιπόν και ο τίτλος της ταινίας, εδώ μαθαίνουμε και για τους κλήρους του θανάτου, τα δώρα δηλαδή που έκανε ο θάνατος σε τρεις μάγους που πήγαν να τον ξεγελάσουν. Οι κλήροι του θανάτου, κυρίες και κύριοι, που στο τέλος του Harry Potter franchise δίνουν και μια εντελώς άλλη υπόσταση στον χαρακτήρα του Dumbledore. Δεν λέω περισσότερα εδώ πέρα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ένα επεισόδιο και να το εξηγήσω αναλυτικότερα. Επίσης, σε αυτή την ταινία έχουμε και την εμφάνιση της καλής πλευράς του Malfoy, ο οποίος δεν προδίδει στους ομοειδεάτες του, θα λέγαμε, τον Harry Potter. Και παιδιά, έχουμε και το τεράστιο cheat, τον θάνατο που ακόμη κλαίνε μικρή και μεγάλη μαζί του, και μιλάω φυσικά για τον θάνατο του Τόμπι. Such a beautiful place to be with friends. Αλλά ακόμα με πιάνει. Και στο τέλος έχουμε ένα από τα αγαπημένα μου φινάλε, όπως προείπαμε, τον Voldemort να βρίσκει το Elder Wound, το οποίο είναι το πιο δυνατό ραβδί που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, και να στέλνει μια πολύ ισχυρή ακτίδα φωτός στον ουρανό, σκορπώντας τον φόβο και τον τρόμο παντού. Εντάξει, δεν το λες και 100% καθαρό κακό τέλος αυτό, αλλά μόνο και μόνο που σου αφήνει την υπόνοια για μια ολέθρια συνέχεια, όπως και να το κάνεις, μια νίκη για τον κακό μας είναι αυτή. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στο νούμερο 4 και όχι στο νούμερο 3. Γιατί στην επόμενη θέση, παιδιά, βρίσκεται νούμερο 3. Ο ημίαιμος πρίγκιπς. Η δεύτερη λοιπόν ταινία του franchise που δεν έχει happy end, και παιδιά, όχι απλά δεν έχει happy end εδώ, μιλάμε ότι το πράγμα πάει σε άλλο εντελώς επίπεδο. Ο Dumbledore σε αυτή την ταινία κάνει recruit ένα νέο δάσκαλο στο Hogwarts, τον Slughorn, ο οποίος δεν είναι νέος δάσκαλος, είναι ένας δάσκαλος από τα παλιά που επανέρχεται, ρε παιδί μου, και στην συνέχεια μαθαίνουμε πως από αυτόν έμαθε και ο Voldemort πως να γίνει σχεδόν αθάνατος. Αλλά κυρίες και κύριοι, αλήθεια είναι πως ο ημίαιμος πρίγκιπς είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες, γιατί για πρώτη φορά δίνεται περισσότερος χρόνος και περισσότερος σημαντικός χρόνος, θα έλεγα, στον Snape του Alan Rickman. Ο οποίος Snape, κυρίες και κύριοι, σε όλο αυτό το franchise ακροβατεί μεταξύ δύο στρατοπέδων, και ο Alan Rickman, παιδιά, το κάνει αυτό τόσο τέλεια όσο δεν θα μπορούσε να το κάνει κανένας άλλος, πιστέψτε με. Ολόκληρη η ταινία λοιπόν περιστρέφεται γύρω από την αποστολή που έχει δώσει ο σκοτεινός άρχοντας, τον Malfoy, και αυτή η αποστολή είναι να σκοτώσει τον Dumbledore. Όμως στο τέλος εκείνος δεν μπορεί να το κάνει αυτό και το κάνει ο πιο έμπιστος άνθρωπος του Dumbledore, ο Snape. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή η ταινία τελειώνει με τον θάνατο ενός από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες του franchise, και παιδιά, αυτό όταν συμβαίνει για το Θωμά είναι βάλσαμο στην ψυχούλα του, Γιατί μιλάω για τον εαυτό μου σε τρίτο πρόσωπο. Τέλος πάντων. Γουστάρω όταν οι ταινίες δεν κολώνουν να σου κάνουν την καρδιά και την ψυχή σμπαράλια.
σε αυτή την ταινία. Όσοι μπήκαν μέσα στην αίθουσα και ήταν ανήλικοι, όταν βγήκαν από αυτή, εγκεφαλικά και ψυχικά είχαν ενηλικιωθεί. Ρε, σας λέω, η στενοχώρια που ένιωθες μετά τη θέαση αυτής της ταινίας κρατούσε σίγουρα για καμιά εβδομάδα μετά. Μη σας πω, σε μερικούς κρατούσε και μήνα. Και δεν υπερβάλλω, στα σχόλια τα παιδιά θα το επιβεβαιώσουν. Και δεν μας στάναν όλα αυτά, παιδιά. Στο τέλος της ταινίας, στα πίσω-πίσω δηλαδή, μαθαίνουμε και ότι ο ημίμος πρίγκιπς είναι ο Snape. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, και λίγο είναι το νούμερο 3. Τέλος πάντων. Νούμερο 2. Η κλήρη του θανάτου, μέρος δεύτερο. Τώρα, παιδιά, τι να πει κανείς για την τελευταία ταινία του Harry Potter. Να ξέρετε πως δεν είναι στο νούμερο 1. Γιατί δεν μπορώ να βάλω στο νούμερο 1 την ταινία που για να είναι όπως είναι έπρεπε όλες οι άλλες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Στην ουσία, το δεύτερο μέρος των κλήρων του θανάτου έχει αυτό, μάλλον δεν έχει αυτό που ονειρεύεται να μην έχει καμία ταινία. Δηλαδή, την βρώμικη δουλειά του exposition. Αυτή τη δουλειά την κάνουν όλες οι προηγούμενες για αυτήν. Εδώ απλά αράζεις και απολαμβάνεις, παιδιά, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μια roller coaster movie με λεγιώνες μάγων να μάχονται σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί πολύ απλά όποιος χάσει, για αυτόν που θα χάσει μάλλον, δεν θα υπάρχει αύριο. Έχουμε τον σκοτεινό άρχοντα εδώ πέρα σε full δράση, έχουμε μάχη στο τέλος Voldemort και Harry Potter, έχουμε, αλλά παιδιά, αυτό που κλέβει την παράσταση σε αυτή την ταινία για εμένα πάντα είναι η αποκάλυψη πως ο Snape ήταν πάντοτε πίσω από όλα. Ήτανε πάντοτε ο βασικός προστάτης του Harry Potter. Και όχι μόνο, παιδιά, ήταν προστάτης του, παρόλο που ήταν στην ομάδα του Voldemort, ήταν ορκισμένος εχθρός του σκοτεινού άρχοντα και ήθελε μια ζωή να πάρει εκδίκηση για τον μοναδικό άνθρωπο που αγάπησε πραγματικά. Και όμως, παρόλα αυτά που προανέφερα, το δεύτερο μέρος των κλήρων του θανάτου βρίσκεται στη δεύτερη θέση, γιατί, παιδιά, στο νούμερο 1 πρέπει να μπει η τέλεια Harry Potter ταινία. Νούμερο 1. Harry Potter και το τάγμα του Φίνικα. Το τάγμα του Φίνικα βρίσκεται στο νούμερο 1 της δικής μου κατάταξης, γιατί όχι απλά τα κάνει όλα και συμφέρει, τα κάνει όλα, συμφέρει και τα κάνει και καλύτερα από όλα τα άλλα. Όλες οι άλλες ταινίες, παιδιά, μια κυλίτσα την κάνουν πάντα προς τη μέση τους, αυτή η ταινία σε πάει τρένο. Δεν βαριέσαι ποτέ στο τάγμα του Φίνικα. Κάθε λεπτό του έχει κάτι για να σε κρατήσει και κάτι ουσιαστικό κιόλα. Τι να πρωτοπόρε, παιδιά, να πω για την οριακά horror εναρκτήρια σκηνή της ταινίας με τους παράφρονες που κάνουν ντου στον κόσμο των ανθρώπων. Να πω για τη Ρόσα Κοράφα εν ονόματι Ντολόρες Άμπριτς, την οποία τη συχαίνεσαι από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα τη δεις στην οθόνη σου μέχρι και το τελευταίο. Για το ότι λίγο μετά η ίδια αυτή εκθρονίζει τον Ντάμπλντορ και μετατρέπει το Χόγκουαρτς σε μια μικρή φυλακή. Για το ότι ο Χάρι Πότερ από απλός μαθητευόμενος μετατρέπεται σε δάσκαλος, ο οποίος μαθαίνει στους συμμαθητές του πώς να προστατεύουν τους εαυτούς τους αλλά και τους άλλους. Μήπως για το ότι ελευθερώνονται κάμποσοι από τη φυλακή του Άζκαμπαν μέσα σε αυτούς και η Μπέλατριξ της Ελένα Μπόναμ Κάρτερ. Μπορούσα εδώ να το κλείσω, έτσι. Θα συνεχίσω. Μήπως να πω για τη σκηνή που ο Snape εκπαιδεύει τον Harry Potter να αντιστέκεται στο σκοτεινό άρχοντα και συγκεκριμένα στα mind control που του κάνει. Και πάρτε τώρα, παιδιά, όλα αυτά που σας προανέφερα και προσθέστε πάνω τους και τελική μάχη θανατοφάγων με το τάγμα του Φίνικα και για κερασάκι στην τούρτα μαχάρα μεταξύ Dumbledore και Voldemort. Τι άλλο θέλετε, ρε! Τέλος, παιδιά, τέλος! Δεν περιγράφω άλλο! Το τάγμα του Φίνικα για μένα είναι η καλύτερη Harry Potter ταινία και μάλιστα με διαφορά από τις υπόλοιπες. Dumbledore's got style. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μου αντίστροφη μέτρηση με τις ταινίες Harry Potter. Όμως, παιδιά, τα βίντεο αντίστροφης μέτρησης δεν τελειώνουν εδώ, συνεχίζονται από εσάς στα σχόλια. Πάρτε λοιπόν όλες τις ταινίες του Harry Potter franchise. Άμα θέλετε και έχετε όρεξη, πάρτε και τις Fantastic Beasts, τι να σας κάνω, και βάλτε τες από την χειρότερη προς την καλύτερη κάτω στα σχόλια. Να κάνουμε ωραία συζητησούλα, να δούμε, ρε παιδί μου, που συμφωνούμε, που διαφωνούμε. Να γίνεται έτσι ωραία φασούλα. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν δεν χόρτασες τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.